Καλησπέρα. Τετάρτη, 18 του Μάρτη 2020, το βραδινό μας vlog, το οποίο έχει τίτλο, ένα τίτλο πολύ παράδοξο για το δικό μας το κανάλι, «Αδιέξοδο σε τριγωνική σχέση». Καλησπέρα κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Οι δύσκολε καταστάσει των τελευταίων ετών και τα προβλήματα που με έχουν δημιουργήσει με οδήγησαν τον τελευταίο καιρό να παρακολουθώ τα βίντεό σα καθημερινά και με ευλάβεια, όπω και να έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία όποτε μπορώ, μια και οι συνεδρίε έχουν αρκετό κόστο. Κάνω όμω τι οικονομίε μου για να μπορέσω να τι συνεχίσω. Μπράβο. Τα τελευταία 11 χρόνια μετράω μια σχέση με κάποιον κύριο, τώρα γιατί το λε κύριο, απορώ, παντρεμένο σε κοντινή ηλικία με μένα. Με λίγα λόγια, είμαι το τρίτο πρόσωπο σε ένα διέξοδο τρίγωνο. Ηθικά και αξιακά ήμουν πάντα κατά του να μπλέξω με μη διαθέσιμο άνθρωπο. Όμως καμιά φορά ό,τι κοροϊδεύει έρχεται στο κεφάλι σου. Αυτό ξαναπες του. Είμαι διαζευγμένη εδώ και 12 χρόνια και έχω μια κόρη. Έχω προσπαθήσει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές να αποδεσμευτώ από αυτή τη σχέση, αλλά μόλις περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα, ο κύριος έπρεπε να το βάζει σε εισαγωγικά το κύριος. Ο κύριο με πλησιάζει με διάφορου δακρύβρεχτου τρόπου και εγώ εντό εισαγωγικών ξαναγκυλάω στο βούρκο. Τα εισαγωγικά πρέπει να τα βάλει στο κύριο, όχι στο ξαναγκυλάω. Ο κύριο εντό εισαγωγικών, το λέω εγώ τα εισαγωγικά, παντρεμένο από την αρχή τη σχέση μα, μου υπόσχονταν ότι μόλι βρεθεί η κατάλληλη στιγμή θα χωρίσει. Ποτέ δεν μου είπε ότι θα μείνει στο γάμο του και ότι απλά ήθελε από εμένα μια παράνομη σχέση. Ε, μα, σου το έλεγε, εσύ θα έκανε σχέση μαζί του. Γιατί είπαμε, Όπω και στο πρωινό το vlog, θέλω σχέση με κοπέλε καλέ. Να ανεβαίνει και ο εγωισμό να φτιάχνεται. Ότι εγώ τα έχω φτιάξει με μία, επειδή δεν τα φτιάχνω με παντρεμένο. Άρα είμαι πολύ σπουδαίο. Άλλωστε δεν θα έμενα μαζί του, εάν πίστευω ότι δεν θα χωρίσει. Είδε. Αντιθέτω, μου εξέφραζε έναν τεράστιο έρωτα και αδυναμία. Λέγοντα μου ότι είμαι η γυναίκα τη ζωή του, ο μεγαλύτερο του έρωτα, ότι δεν έχει ξανερωτευτεί έτσι και ότι φυσικά δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του χωρί εσένα. Ένα που δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του χωρί εσένα, βάζει σε εφαρμογή το άσμα, μόλι σε γνώρισα, χώρισα. Άμα δεν το κάνει αυτό, μπάει. Για τη σύζυγο του έλεγε και λέει πάντα τα χειρότερα. Είναι πολύ ανησυχητικό ένας άντρα να κατηγορεί τη σύζυγό του. Πάρα πολύ ανησυχητικό. Κατηγορώντα την και σε αυτήν την ευθύνη τη κακή εξέλιξη του γάμου, τόσο λόγω τη συμπεριφορά τη, όσο και λόγω των πάρα πολλών κιλών που πήρε μετά το γάμο. Σοβαρά, άκουσε έναν τέτοιο εξιστή να σου λέει ότι φταίει η γυναίκα μου για τη συμπεριφορά τη και για τα κιλά που πήρε μετά το γάμο για το πρόβλημά μα και εγώ τη κάνω γκόμενα. Άγια Ολάν. Πριν δύο χρόνια προσπάθησε να χωρίσει από τη σύζογό του, μια και εγώ για άλλη μια φορά πίεσα τι καταστάσει, ζητώντα του να ξεκαθαρίσει. Έχουν δύο παιδιά. Ο ένα είναι φοιτητή και ο άλλο είναι στο Λύκειο. Δεν λέει, ε, δύο παιδιά, ε, δεν θα πω τα φύλλα των παιδιών για να μην προδώσω ταυτότητε. Εκείνο το διάστημα ήμουν ανένδοτη να επιστρέψω πίσω στη σχέση μα με του υπάρχοντε όρου. Έτσι λοιπόν ο κύριο, εγώ λέω ο κύριο εντό Πιέστηκε και στην ιδέα ότι με χάνει οριστικά, ανακοίνωσε στην οικογένεια του ότι χωρίζει και έφυγε από το σπίτι του. Φυσικά στην ερώτηση τη συζύγου του, Αν υπάρχει άλλη γυναίκα, το αρνήθηκε επιμελώ. Μάλιστα, μάλιστα. Απλώ τη είπε ότι θέλει να χωρίσουν, γιατί δεν νιώθει πια το ίδιο συναισθηματικά και ερωτικά για αυτή. Έτσι τουλάχιστον μου είπε ότι τη είπε. Ελπίζω να μην τη είπε και για τα κιλά τη γυναίκα. Τώρα θα μου πει το χειρότερο είναι να τη πει ότι για τα κιλά σου σε χωρίζω ή για τα κελά σου έκαναν κόμμενα. Τι σα μιλώ, Πώ αν την τέτοιου μαλαπάπε στην Κύπρο, λέμε μαλαπάπα. Μαλαπάπα σημαίνει ένα που είναι χαλβά. Που είναι μαλαπάπα, άχρηστο. Να σημειωθεί ότι το σπίτι είναι δικό του και από κάτω διαμένουν οι γονεί του. Έφυγε λοιπόν από το σπίτι αυτό. Επίσης να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο παιδί είναι πλέον στις σπουδές και ότι το μικρότερο παιδί είχε αποδεχθεί με ήρεμο τρόπο το γεγονός ότι χώρισαν εντό αγκών Επιπλέον να πω πως ούτε το παιδί ούτε η σύζυγος δημιούργησαν θέματα και θεατρινισμούς για το γεγονός ότι έφυγε και θα χώριζαν. Η φυγή του λοιπόν κράτησε μόλις 15 μέρες και έπειτα προβάλλοντας ανόητες δικαιολογίες άρχισε δειλά δειλά να επιστρέφει αρχικά στο σπίτι των γονιών του και μετά σιγά σιγά να ανεβαίνει και πάνω στο δικό του σπίτι. Η κύρια όμως δικαιολογία του ήταν ότι δεν μπορούσε να είναι μακριά από το μικρό του παιδί και την καθημερινότητα του παιδιού του μάνα μου ρε είναι τόσο καλός πατέρας, πάρα πολύ καλός ναι βέβαια. Τόσο καλό πατέρα που λέει ότι φταίει η μάνα του γιού που δεν πάει καλό γάμο, του πάχυνε. Ναι. Τόσο καλό πατέρα που κοροϊδεύει τον κόσμο, πολύ καλό πατέρα. Έτσι λοιπόν μου έθεσε το εξή, ότι για τέσσερα χρόνια, μέχρι δηλαδή να τελειώσει και με το μικρό του παιδί το σχολείο, δεν θα ήταν δυνατόν να εγκαταλείψει τη συζυγική στέγη, μια και ένιωθε φοβερέ ενοχέ που άφησε το παιδί. Μου είπε λοιπόν πω εάν θέλω μπορώ να φύγω, μια και καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο όλο αυτό για μένα. Εγώ όμω φυσικά μπροστά στο φόβο να το χάσω, να μην χάσετε τέτοιο κελεπούρι κι εσύ. Να χάσετε τέτοιο κελεπούρι, κρίμα είσαι. Του είπα ότι θα τον περιμένω άλλα τέσσερα χρόνια να τελειώσει και το μικρό παιδί το σχολείο. Και φυσικά δέχθηκε. Γιατί, γιατί όχι άλλωστε, αφού τον βόλεψα και πάλι. Βέβαια, μου διαβεβαίωσε και μου διαβεβαιώνει ακόμη και τώρα ότι πλέον κοιμάται στον καναπέ. Απλώ συγκατοικούμε τη σύζυγό του ότι δεν έχουν σεξουαλικέ σχέσει. Και το μόνο πράγμα που θα κάνουν είναι κάποιε κοινέ εμφανίσει. Είναι star αυτοί. Θα κάνουν κοινέ εμφανίσει σε κοινωνικέ εκδηλώσει και σε οικογενειακά τραπέζια στι γιορτέ. Να επισημάνω ότι μετά από 11 χρόνια, είσαστε 11 χρόνια μαζί, τώρα το καταλαβαίνω. Μετά από 11 χρόνια που είμαστε μαζί, τα τελευταία 8 χρόνια μου διαβεβαιώνει ότι δεν έχει καθόλου σεξουαλικές σχέσει με τη σύζυγό του. Βέβαια και μέχρι να φύγει την πρώτη φορά κοιμόταν μαζί στο κρεβάτι, αλλά δεν υπήρχε καμία επαφή. Τώρα πια κοιμούνται και χωριστά. Έτσι λέει, δεν είμαι εκεί να ξέρω. Εγώ αυτό το αφήνω ασχολία του. Ασχολία του. Η αλήθεια είναι ότι η σύζυγο έχει αποδεχθεί όλη αυτή την κατάσταση για όλα αυτά τα χρόνια. Μα δεν ξέρει εσύ τι κατάσταση βιώνει η σύζυγο. Ακούει τι βλακίε που λέει αυτό ο οποίο είναι πολύ πιθανό να λέει και ψέματα και να, να μεταφέρει τη συνθήκη όπω του συμφέρει. Εάν εξαιρέσουν τα πρώτα δύο με τρία χρόνια που του έκανε ζήλαιε και σκηνικά, τώρα πια δεν έχει καμία απέτηση από τον σύζυγο τη και ποτέ δεν τον ενοχλεί. Για παράδειγμα, με τηλέφωνα και ρωτήσει, ούτε τον διεκδικεί. Και φυσικά δεν υπάρχουν καθόλου εντάσει και καυγάδε. Η παρουσία τη είναι σχεδόν απουσία. Έτσι σου λέει αυτό. Δεν ξέρει. Και εγώ τον άντρα μου, άμα δουλεύει, δεν τον παίρνω τηλέφωνο να τον ενοχλήσω. Δεν σημαίνει ότι δεν με νοιάζει ο άντρα μου και δεν έχω την έγνοια του. Όταν σχολάσει και μετά είμαστε όλη την ώρα μαζί. Δηλαδή την ώρα που αυτό είναι μαζί σου, μπορεί να τη λέει με δουλειά και δεν με ενοχλεί. Βεβαίω να τονίσω ότι παρόλε τι διαβεβαιώσει του κυρίου, το βάζω εγώ τα για σένα, ότι είναι απλό συγκάτοικη όλα αυτά τα χρόνια. Μου, έχει, μου έκανε εντύπωση που η σύζυγο μέχρι και πριν τρία χρόνια αποστάριζε στο facebook τι επαιτίου γάμου τους και τις ευχές της του και τι ευχέ του σύζυγό τη στην ονομαστική του εορτή. Όλο αυτό με ψήλιαζε. Ότι δεν μπορεί μια γυναίκα που είναι απλή συγκάτοικο να λειτουργεί έτσι. Παρ' όλα αυτά, εγώ το αποθούσα για να μην χαλάω τη διαθεσή μου και να ζει στο ψέμα σου! Η κυρία βέβαια, στην κυρία δεν βάζουμε. Δεν βάζουμε. Εισαγωγικά, γιατί η γυναίκα δεν μα φταίει σε τίποτα. Έχει και τη μεγάλη μα συμπάθεια η γυναίκα από αυτό ο φλάκα, λέει ότι επειδή είναι παχιά, χάλασε ο γάμο του. Η κυρία βέβαια εδώ και αρκετό καιρό πια δεν μποστάρει καθόλου οικογενειακέ στιγμέ, ούτε κάνει αναφορέ για το σύζυγο τη σε κανένα social media. Και εσύ είσαι από εκεί και κάνει. Ε, Πώ το λε, την, την παρακολουθεί τη γυναίκα. Κάτι που φυσικά με ηρεμεί πολύ. Από την άλλη, όμω, σκέφτομαι πω δεν είναι δυνατόν να κάθεται μαζί του χωρί να εισπράττει κάτι από αυτόν. Εμά η απορία μα είναι πώ είναι δυνατόν εσύ να κάθεσαι μαζί του χωρί να εισπράττει κάτι από αυτόν και τι θα, τι θα, έπρεπε να εισπράττει η γυναίκα κάποιου άνδρα από τον άνδρα τη ή η φιλενάδα κάποιου άνδρα από τον φίλο τη, πώ θα έχει έτσι μπλεγμένα με στο μυαλό σου. Βέβαια, να τονίσω ότι ο κύριο παντρεμένο δεν θέλει να δώσει δικαιώματα ότι υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή του, γιατί φοβάται, λέει, τι αντιδράσει γυναίκα του και ότι θα τον εκθέσει στα παιδιά. Ναι, Φταίει η γυναίκα του τώρα. Γι' αυτό προσπαθεί να κρατάει χαμηλού τόνου του τόνου μέσα στο γάμο του και να μην τη δίνει δικαιώματα. Φυσικά, εγώ από την άλλη σκέφτομαι, αφού είναι απλά συγκάτοικη όπω λέει, και εφόσον η κυρία δεν αντιδρά και δεν έχει διεκδικήσει, γιατί να τον εκθέσει και να, δι... και γιατί να δημιουργήσει θέματα. Ούτε ξέρουμε, ούτε μα ενδιαφέρει, ούτε μα κόφτει. Ο ξένο ο γάμο. Που τη στιγμή που είσαι 11 χρόνια ε, η, 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 η κρυφή σχέση. Είσαι 11 χρόνια παράνομη σχέση. Ε, πραγματικά, πώ άντεξε σε 11 χρόνια. Το θέμα είναι ότι έχω, έχω πλέον εγκλωβιστεί, περιμένοντα τώρα πια που θα τελειώσει και το μικρό του παιδί το σχολείο για να φύγει να σπουδάσει, μια και ο κύριο μου υποσχέθηκε ότι τότε πλέον θα χωρίσει οριστικά. Είσαι καλή κι εσύ. Είσαι πολύ έξυπνη κι εσύ. Δεν, είσαι, δεν λέω ότι είσαι βλάκα, αλλά έχει αποβλακωθεί από το κόλλημα και την προσκόλληση που έχει σε αυτή την κατάσταση. Τι σπράτει από αυτό ερώτημα. Τι εισπράττει από αυτό, Μήπω εισπράττει ψηλή αδρεναλίνη, Μήπω εισπράττει αυτό που λέμε στην αγγλική action, Κάτι εισπράττει κι εσύ από αυτό για να σε εκεί. Μήπω εισπράττει μια ψευδέστηση αγάπη, μια ψευδέστηση ασφάλεια. Βέβαια, όπω είπα και πιο πάνω, επιλογή μου ήταν να μείνω και να περιμένω, αλλά πονάει πολύ και νιώθω αφόρητη κούραση τελικά. Βεβαίω, αφόρητη κούραση. Πώ να μην νιώθω αφόρητη κούραση, Είναι πολύ κουραστικό αυτό το πράγμα. Όποτε του ζητάω κάτι, όπω μια βόλτα, έναν καφέ κάπου έξω μακριά, μου το αρνείτε λέγοντα μου ότι τώρα που φτάσαμε στο διατάφτα να μην εκτεθούμε. Ναι, μετά από 11 χρόνια έφτασε στο διατάφτα το οποίο θα συμβεί μετά από πόσο καιρό. Να μην μα δει κανεί και μαθευτεί και εκτεθεί στα παιδιά του. Να σα πω ότι τα πρώτα τρία χρόνια κάναμε παρέα και πάρα, πάρα πολλά πράγματα μαζί, βόλτε και μικρέ αποδράσει, πάντα φυσικά εκτό περιοχή. Τότε πώ δεν φοβόταν την έκθεση που μάλιστα η σύζυγο ήταν πιο διεκδικητική και τα παιδιά πολύ μικρά. Έπειτα, ρέωσαν οι βόρτε μα εξαιτία του με διάφορε δικαιολογίε του τύπου οικονομική κρίση. Αν και ήμουν εγώ διατεθειμένη να τα πληρώνω όλα. Άρα δεν παίρνει λεφτά από αυτό. <Κι> Όχι ότι έπρεπε να πάρει, αλλά θέλω να σου πω. Του, ήσου διατεθειμένη να πληρώσει τι βόρτε. Εσύ όλα. Να σημειωθεί ότι δεν έχω και δεν είχα και δεν ήθελα ποτέ οικονομική ενίσχυση από τον κύριο. Δεν μου κάλυψε και δεν μου καλυπτεί καμία ανάγκη σε πρακτικό επίπεδο. Είμαι οικονομικά ανεξάρτητη. Ένα παραπάνω λόγο να μείνει μαζί του. Τώρα πια αρκούμαστε σε αραιές επαφές μέσα στη βδομάδα και τη τηλεφωνική συνομιλία, όποτε φυσικά μπορεί αυτός όπως πάντα, κοινώς μια πέσια ρουτίνα η οποία δεν μου προσφέρει τίποτα απολύτως πέρα από λίγες διάσπαρτες, ευχάριστες, διάσπαρτες στιγμές, έρωτα και ψίχουλα αγάπης, πραγματικά θυμώνω μαζί σας ολονό. Με σένα και με αυτόν. Με τη γυναίκα του δεν θυμώνω γιατί η γυναίκα δεν ξέρει τι της συμβαίνει. Δεν έχει την πραγματική γνώση Μπορούμε να κατηγορήσουμε τη γυναίκα για αυτά που μα λέει ο άντρα τη που εσύ δεν την ξέρει τη γυναίκα και κρίνει μόνο από αυτά που βλέπει από τα post στο facebook. Τα post στο facebook δεν είναι πάντοτε. Ε, πραγματική αντανάκλαση του συμβαίνει στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Κάποιου ανθρώπου μπορεί να περνάει πολύ όμορφα στη ζωή του και δεν μην έχει ανάγκη να κάνει post. Έτσι κυλάει η σχέση μα χωρικά και χρονικά περιορισμένα λόγω τη κατάσταση και εγώ κάθε μέρα νιώθω δυσφορία. Δεν αντέχω άλλο πια τη θέση τη δεύτερη. Μετά από 11 χρόνια ξύπνησε. Μπράβο. Απλώ υπάρχει αυτή η φωνή μέσα μου που μου λέει: Έκανε 11 χρόνια υπομονή, κάνε άλλα δύο και η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει. Είτε χωρίζοντα ο κύριο από τη σύζυγο, είτε φεύγοντα εγώ πια οριστικά από τη σχέση αυτή. Νιώθω ότι θέλω να έρθει αυτό το deadline να του το τρίψω στη μούρη για να του το τρίψω στη μούρη το εξή. Να ορίστε, ενώ μου έλεγε ότι θα φύγει μετά το τέλο του σχολείου και του μικρού σου παιδιού, δεν τα κατάφερε τελικά. Και έτσι να φύγω εγώ με το κεφάλι ψηλά, έχοντα φάει 13 χρόνια. Ξέρω πρώτον ότι είναι εγωιστικό αυτό που κάνω. Δεύτερον, σκέφτομαι ότι χάνω το χρόνο μου γιατί κατά βάθο ξέρω ότι δεν θα τα καταφέρει να φύγει. Και τρίτον, δεν θέλω να μου πει ότι έφυγα και τα διέλυσα όλα λίγο πριν το τέλο του deadline. Όμω αυτή η αναμονή με έχει κουράσει αφάνταστα, έχοντα πολλά ψυχοσωματικά συμπτώματα. Ό,τι πάθησε μπουλό σου, κόρη. Ό,τι πάθησε μπουλό σου. Εσύ επιλέγει να ταλαιπωρήσω τόσο πολύ ψυχικά. Δεν ξέρω ποια κυρία Θέκλα πώς να το διαχειριστώ και το διαχειριστώ και αυτή τη δεύτερη φωνή μέσα μου και την αυτοπαδηγίδευσή μου. Θα ήθελα πολύ την άποψή σα. Θα <satu> διαβάσει το βιβλίο μου να μείνω να φύγω και να πα άμεσα σε ψυχολόγο. Άμεσα σε ψυχολόγο. Είσαι προσκολλημένη, είσαι εμπλεγμένη σε μια πολύ αρρωστημένη κατάσταση. Άκου 11 χρόνια παράλληλη σχέση, άκου να σηκωθεί να φύγει και στις 15 μέρε να πάει πίσω, βλακίες στο τετράγωνο, θα σου πω ότι είναι στατιστικά πολύ απίθανο αυτός να χωρίσει από το γάμο και να είναι μαζί σου, άνθρωπος ο οποίος άντεξε 11 χρόνια σε παράλληλη σχέση σημαίνει ότι αυτό θέλει την παράλληλη σχέση. Ο εγωισμός μα δεν μα βοηθάει σε τίποτα όταν είμαστε σε ψυχοφθόρε συνθήκε. Αυτή η κατάσταση είναι ψυχοφθόρα. Στο γράφει και από μόνη ότι έχει ψυχοσωματικά συμπτώματα, το γράφει και από μόνη ότι ταλαιπωρεί αφάνταστα και γιατί καταδικάζει τον εαυτό σου σε αυτή την κατάσταση. Γιατί, 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 γιατί. Πήγαινε στο ψυχολόγο χθε. Λες ότι πας. Πήγαινε πιο συχνά. Τα χρήματα που θα έδινε για να πάτε με τον εντό εγών κύριο εκτό πόλη, δώστα για να πα στον ψυχολόγο. Σε παρακαλώ πολύ. Χρειάζεσαι οξία ψυχοθεραπεία. Εντατική ψυχοθεραπεία. Ξύπνα. Ξύπνα. Έγινε όλο ο κόσμο μια παράνομη εξουσιαστική σχέση. Σοβαρά τώρα. 11 χρόνια. 11 χρόνια. Ένα άνδρα που αγαπάει πραγματικά, γι' αυτό σου λέω παρά το βιβλίο να μείνω να φύγω. Λέει, όταν, όταν αυτό αγαπη... ή αυτή έχουν, έχει έχουν αγαπήσει αλλού. Όταν κάποιο είναι σε ένα νεκρό γάμο και έχει αγαπήσει αλλού, χωρί αμέσω μόλι γνωρίσει να αγαπήσει αλλού. Δεν κάθεται εκεί 11 χρόνια. Να μην σου πω ότι μπορεί να έχει παράλληλε σχέσει από σένα. Και εσύ να είσαι πρώτη φίλη, να έχει και δεύτερη και τρίτη. Και να, β... να βγαίνει με τη δεύτερη και με την τρίτη εκτό πόλεω. Ε ξέρω, ε, ξέρω. Ο τύπο είναι παίχτη και εσύ έχει πεχθεί. Αυτό έχω να σου πω. Ο τύπο είναι παίχτη και εσύ έχει εμπεχθεί. Καλό βράδυ. Σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να ακούσω σχόλια προσβλητικά προς την κυρία που είναι το τρίτο πρόσωπο. Έχουμε κάνει ειδικό vlog για το τρίτο πρόσωπο και θέλω σεβασμό. Μπορεί εμεί ήδη να μην σεβόμαστε τον εαυτό μα με το να μπαίνουμε σε κακοποιητικέ καταστάσει, αλλά το name calling και το slut, το slash shaming δεν βοηθάει κανένα. Δηλαδή να λέμε χαρακτηρισμού και να λέμε αρνητικά πράγματα για τα τρίτα πρόσωπα. Όπω είπε και η ίδια φίλη, αυτά που κορόιδευα τα και τον εαυτό τη. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να συμβεί και σε εσά. Παρακαλώ, έμφαση στη ψυχική υγεία όλων μα και πώ να κάνουμε επιλογέ που να μα κάνουν να είμαστε καλύτερα ψυχοσωματικά. Καλό βράδυ.